Κύριε Υπουργέ, η ερώτησή μας αφορά σήμερα βέβαια το μουσικό σχολείο της Θεσσαλονίκης, εκεί στην Πηλαία, αλλά θα μπορούσε να αφορά χιλιάδες σχολεία τα οποία έχουν υπαχθεί σε αυτή τη λογική, την απαράδεκτη λογική και διαδικασία των συγχωνεύσεων και καταργήσεων τμήματων με ό,τι αυτό σημαίνει. Πέρα λοιπόν από τα ιδιαίτερα προβλήματα που έχουν τα μουσικά σχολεία και για τα οποία έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενες, σε παλιότερες ερωτήσεις που έχουν συζητηθεί μάλιστα εδώ, σε σχέση με τα πτυχία τους, σε σχέση με την μη ταξινόμησή τους ως μουσικές σπουδές, εν πάση περιπτώσει, στο μουσικό σχολείο λοιπόν της Θεσσαλονίκης, για να περάσω στην ερώτηση αυτή καθ' αυτή, συνέβη ένα γεγονός παιδαγωγικά και όχι μόνο απαράδεκτο. Με απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, συμπτύχθηκαν 3 τμήματα της ΓΑΜΑ Λυκείου, της τελευταίας τάξης δηλαδή του Λυκείου, και τα 3 συμπτύχθηκαν και έγιναν 2. Αυτό το χαρακτήρισα εξ αρχής απαράδεκτο. Πρώτον, για παιδαγωγικούς λόγους, νομίζω όλοι τους καταλαβαίνουμε ότι είναι διαφορετικό πράγμα σε ένα τμήμα το μάθημα να αφορά 24 ή 25 μαθητές και διαφορετικό βεβαίως και πολύ καλύτερο από το να αφορά 15 μαθητές. Και μάλιστα σε μια χρονιά όπως είναι η τρίτη λυκείου που έχει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εξαιτίας της προετοιμασίας αυτών των παιδιών στις πανελλαδικές. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι όμως. Υπάρχουν λόγοι οργανωτικοί του ίδιου του σχολείου, το οποίο έχει κάνει τον προγραμματισμό του και με αυτήν την απόφαση της Διεύθυνσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης ανατρέπεται αυτός ο προγραμματισμός. Και υπάρχει ένα ζήτημα γενικότερα της λειτουργίας του προγράμματος του σχολείου. Υπάρχουν επιπλέον φυσικά λόγοι, όπως είναι οι υγειονομικοί λόγοι, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι μέσα στην πανδημία, από την οποία ακόμα δεν έχουμε βγει, εδώ και 3 χρόνια είμαστε μέσα σε αυτήν, είναι προτιμότερο να αραιώνεις τον πληθυσμό, ιδιαίτερα το χειμώνα, παρά να τον συγκεντρώνεις. Είναι λοιπόν καλύτερα να υπάρχουν 15 μαθητές, παρά να είναι 24 ή 25. Και φυσικά υπάρχει και ένας ακόμα λόγος, ένας λόγος ο οποίος έρχεται στην επικαιρότητα δυστυχώς με πολύ τραγικό τρόπο το τελευταίο διάστημα, με τα συνεχόμενα ατυχήματα και δυστυχήματα που έχουμε στα σχολεία σε σχέση με την κατάσταση των υποδομών, των σχολικών υποδομών της χώρας, οι οποίες χρειάζονται άμεσα βελτίωση. Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους σας καλούμε και σας ρωτάμε τι θα κάνετε έτσι ώστε να μεριμνήσετε, έτσι ώστε να ανακληθεί, να ακυρωθεί, να αρθεί η σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ελπίζουμε το ερώτημά μας να μην αποδειχθεί ρητορικό και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την συζήτηση επί του ζητήματος αυτού. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση. Ό,τι έχει να κάνει, κύριε Δελή, με το ανθρώπινο δυναμικό, ξέρετε ότι επέρχεται μια δύσκολη ισορροπία προκειμένου να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό μας, έχοντας κατά νου όλη τη χώρα. Και όχι μόνο ένα σχολείο, μια περιοχή, συνολικά τη χώρα, τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε όλη την επικράτεια. Ξέρετε ότι υπάρχει υπουργική απόφαση η οποία προβλέπει κατά νότα το όρο 24 μαθητές στα σχολεία αυτά για κάθε τμήμα. Στην αρχή της χρονιάς φοιτούσαν 52 μαθητές και είχε αποφασιστεί οριακά η λειτουργία 3 τμήματων. Όταν όμως εν συνεχεία ο αριθμός των μαθητών μειώθηκε στους 48, η διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έκρινε με βάση τα νέα στοιχεία και σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο πως 2 τμήματα εξυπηρετούν τις ανάγκες των μαθητών. Διαφορετικά τι θα είχαμε? Θα είχαμε 3 τμήματα με 16 μαθητές το καθένα, πολύ κάτω από το προβλεπόμενο όριο. Και πόσο μάλλον όταν έχουμε πάρα πολλές ανάγκες σε άλλα μουσικά σχολεία, σε άλλες περιοχές της χώρας. Μάλιστα, η ενημέρωση που έχω είναι ότι το κτίριο είναι ειδικά σχεδιασμένο για να φιλοξενήσει μουσικό σχολείο και οι αίθουσες είναι αρκούντος ευρύχωρες. Όπως ξέρετε, αυτές οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο, λαμβάνονται σύμφωνα από τα στελέχη εκπαίδευσης στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Θα το τονίζω. Πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε ότι δεν είναι η βέλτιστη πρακτική να έχουμε πολύ μικρά τμήματα στα αστικά κέντρα και μετά να μην έχουμε ανθρώπινο δυναμικό για τις νησιωτικές, για τις παραμεθόριες περιοχές. Όταν ο νόμος είναι σαφής και όταν ο αριθμός των μαθητών δικαιολογούσε 2 και όχι 3
τμήματα. Επίσης, να πω ότι σε σχέση με την πανδημία, γιατί και αυτήν την θίξατε, όπως ξέρετε, από την αρχή της πανδημίας, το Υπουργείο Παιδείας είναι σε διαρκή συνεννόηση με την Επιτροπή των Ειδικών και το Υπουργείο Υγείας. Και νομίζω ότι η εκπαιδευτική κοινότητα απέδειξε σε όλους σε τι βαθμό ανταποκρίθηκε με άριστο τρόπο όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας απέναντι σε αυτή την πολύ μεγάλη πρόκληση. Και ξέρετε επίσης ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει εκδώσει εγκυκλίους σχετικά με τους τρόπους λειτουργίας των σχολείων. Φέτος δεν έχουμε λάβει κάποια εισήγηση από την Επιτροπή των Αδικών για οποιαδήποτε μέτρα πρόληψης. Τα σχολεία μας εξακολουθούν και λειτουργούν στο πλαίσιο ακριβώς που λειτουργεί και η υπόλοιπη κοινωνία. Θα επανέλθω με περαιτέρω στοιχεία για τα μουσικά σχολεία. Παρακαλώ. Η απάντησή σας, κυρία Υπουργέ, είναι, αν μη τι άλλο, ειλικρινής, όσο και αποκαλυπτική. Μιλήσατε για την βέλτιστη, για την αξιοποίηση, μάλλον, του ανθρώπινου δυναμικού. Μιλήσατε για το ότι το σχολείο ξεκίνησε, η συγκεκριμένη τάξη μάλλον, με 52 μαθητές, οι οποίοι έγιναν 48, και ξαφνικά, στη μέση της χρονιάς, τα τρία τμήματα συγχωνεύονται και ενώνονται και γίνονται δύο. Ομολογείτε δηλαδή και εσείς την αναστάτωση που προήλθε, γιατί αναστάτωση προέρχεται σε ένα σχολείο, όταν ξαφνικά μαθητές πρέπει να αλλάξουν τμήματα, πρέπει να αλλάξει ένα ολόκληρο πρόγραμμα για να αξιοποιηθεί, για να αξιοποιήσετε έναν εκπαιδευτικό ή όσους εκπαιδευτικούς, εν πάση περιπτώσει, εργάζονται σε αυτό το σχολείο, για να εξοικονομήσετε. Έτσι, με τη λογική τη δική σας, με τη λογική την κυβερνητική, με τη λογική μάλλον της κυρίαρχης πολιτικής, γιατί δεν είστε αυτοί που εφήβρε αυτή την πολιτική, την εφαρμόζετε κι εσείς, όπως και οι προηγούμενοι υπουργοί, παρακολούθησε και την προηγούμενη ερώτηση, κτίζεται πάνω σε αυτά που σας άφησαν οι προηγούμενοι υπουργοί παιδείας. Εκτός όμως από την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, αυτού που εργάζεται, κυρία Υπουργέ, υπάρχει και το αναξιοποίητο ανθρώπινο δυναμικό. Υπάρχουν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες αδιόριστοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πρέπει να διοριστούν. Και εντάξει, διορίσαμε 25.000, αλλά ταυτόχρονα έχουμε προσλάβει μέχρι τώρα άλλες 30-35.000 αναπληρωτές. Γιατί λοιπόν να μην συνεχιστούν οι διορισμοί? Θα έρθω όμως άμεσα να γίνουν αυτοί. Θα έρθω όμως στις συγχωνεύσεις και στις καταργήσεις, γιατί πράγματι η απάντησή σας ήταν αποκαλυπτική, αποδεικνύοντας ότι το ζήτημα αυτό των συγχωνεύσεων, των καταργήσεων, των συμπτύξεων τμήματων, το οποίο ξεκίνησε με έντονο τρόπο από την εποχή της κυρίας Διαμαντοπούλου, όταν εκείνη ήταν υπουργός παιδείας, δηλαδή έχει παρελθόν αρκετό, συγχωνεύτηκαν χιλιάδες σχολικές αίθουσες και σχολικά κτίρια, ακριβώς με την ίδια λογική, τη λογική της εξοικονόμησης του ανθρώπινου δυναμικού και της αξιοποίησης. Γι' αυτό και έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να έχουμε μεγάλα τμήματα. Υπάρχουν μεγάλα τμήματα και δεν μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να οχυρώνεται πίσω από το μέσο όρο, διαιρώντας αριθμό μαθητών με τμήματα, γιατί γνωρίζετε ότι είναι διαφορετική η κατάσταση, δεν είναι ίδια τα ζητήματα αυτά σε όλη την χώρα. Και η λογική των συγχωνεύσεων και των καταργήσεων είναι ο περιορισμός του λεγόμενου κόστους. Όταν λοιπόν μια κυβέρνηση, μια πολιτική, αντιμετωπίζει την εκπαίδευση ως κόστος και προσπαθεί να περικόψει από εδώ και από εκεί, να περικόψει από τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων, προκαλώντας, ναι, έχουμε περικοπές από τα λειτουργικά έξοδα. Δεν φτάνουν τα χρήματα, κυρία Υπουργέ, τα οποία δίνουν οι κυβερνήσεις στα σχολεία, δεν φτάνουν για τη συντήρηση. Όταν δεν έχει προκύψει ένα συνεκτικό πρόγραμμα ανέγερσης σχολικών κτηρίων, όταν εξακολουθούν οι αναπληρωτές να είναι ένα πολύ μεγάλο τμήμα του εκπαιδευτικού προσωπικού, είναι ακριβώς αποτελέσματα αυτής της αντίληψης της εκπαίδευσης ως κόστος και ως σπατάλης. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που ξέρουμε εμείς και αυτό που γνωρίζουν και οι εκπαιδευτικοί είναι ότι, και το έχουν καταλάβει από την εναλλαγή διαφορών κυβερνήσεων, ότι η ίδια κυβερνητική πολιτική στη βασική της κατεύθυνση συνεχίζεται. Είναι μια πολιτική η οποία βεβαίως αντιμάχεται τα συμφέροντα και των παιδιών και των μαθητών, αλλά και των εκπαιδευτικών, και είναι χαρακτηριστικό ότι η εκπαίδευση και οι ανάγκες της, που μόλις πριν από λίγο περιέγραψα, δεν υπάγονται, όπως γνωρίζουμε, σε καμιά χρηματοδότηση, ακόμα και από αυτό το περιβόητο και το πολυδιαφημισμένο Ταμείο Ανάκαμψης. Ευχαριστώ πάρα πολύ.